Τι σημαίνει αυτό το αποτέλεσμα, αυτή η νίκη, πρώτον ψυχολογικά και δεύτερον βαθμολογικά? O nosso pensamento é sempre o mesmo, seja onde for, seja contra for, jogar para ganhar. Η δική μας σκέψη παραμένει πάντα ίδια, ανεξάρτητος αντιπάλων με τον οποίο αγωνιζόμαστε, ανεξάρτητος έδρας, πάντα παίζουμε για την νίκη. Agora significou muito trabalho dos jogadores dentro do campo. Σίγουρα προήλθε μετά από μια πάρα πολύ σκληρή δουλειά από πλευράς των ποδοσφαιριστών. Πολύ σκληρή δουλειά. E é sempre muito satisfatório um treinador ver o Rodrigo a fazer o que queremos, ver o Mihai a fazer o que queremos, ver o Misha a fazer o que queremos, ver o Dzoli a fazer o que queremos. Ver o Maurício a dar tudo para ajudar a equipa, Dzolis na frente a fazer o que queremos. Portanto, quando nós jogamos a equipa e todos fazem aquilo que o treinador quer, estamos sempre muito mais próximos de vencer o jogo. E, portanto, significa para nós isso, significa manter comportamentos e significa mais três pontos que tanto queríamos aqui hoje. Και σίγουρα για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό το να βλέπουμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν έχουν τόσο πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής, όπως παραδείγματος χάρη ο Ροντρίγκο, ο Μιχαηλίδης, ο Μιχάη, ο Τζόλης. Ποδοσφαιριστές οι οποίοι κάνουν αυτά τα οποία τους ζητάει ο προπονητής. Ο Μαουρίσιο, ο οποίος σήμερα τα έδωσε όλα πραγματικά. Μιλάμε δηλαδή όσο πιο κοντά είμαστε όλοι στο πλάνο του προπονητή, τόσο μεγαλύτερη σύμπνοια και μόνη θα έχουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε αυτό το οποίο πρέπει, το οποίο θα μας φέρει τη νίκη, όπως και ήρθε σήμερα με αυτούς τους τρεις βαθμούς που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Είναι και δείγμα η σημερινή εμφάνιση και το αποτέλεσμα, το πόσο ταλαιπώρησαν την ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν πράγματα που συνέβαιναν έξω από το γήπεδο. Vamos lá ver, ninguém nos vai devolver o que nos tiraram no dia em que disseram que nós íamos ser divisão e estávamos em primeiro lugar em casa quando jogámos contra o Bolos. Ninguém nos vai tirar esse sentimento, ninguém nos vai devolver toda essa energia negativa que nos meteram dentro do clube. Ninguém, não há pontos nenhums que nos devolvam esse, o que nós conquistamos até aí. Αυτό το οποίο μπορώ εγώ να πω είναι ότι κανένας και με κανέναν τρόπο δεν θα μπορέσει ποτέ να μας επιστρέψει όλα αυτά τα οποία χάσαμε εκείνη την ημέρα που μάθαμε αρχικά ότι η ομάδα κινδύνευε ακόμα και με υποβιβασμό και μετά με αυτούς τους μείον 7 βαθμούς, ο οποίος επιτέλους επιστράφησαν. Ωστόσο, όλη αυτή η αρνητική ενέργεια και όλο αυτό το συσσαγωγικά μπορούμε να πούμε δράμα το οποίο υπήρχε από τότε και το οποίο τράβηξε μέχρι τώρα είναι πραγματικά κάτι που μας επηρέασε, σίγουρα μας επηρέασε αρνητικά και με τίποτα δεν μπορούν να ανταποδώσουν όλα αυτά τα οποία έχουμε περάσει. Gostava muito de começar o play-off e olhar para a tabela e ver 7 pontos e não começar para o play-off e olhar para a tabela e ver 14. Γιατί σίγουρα θα ήθελα να ξεκινήσω τα play-off ξέροντας ότι έχουμε μια βαθμολογική διαφορά την οποία είχαμε κατακτήσει μέσα στο γήπεδο 14 βαθμών και όχι 7, παραδείγματος χάρη. Gostávamos pelo menos ter a hipótese de lutar pelo título até ao fim. Και θα θέλαμε με αυτόν τον τρόπο, αν είχαμε δηλαδή αυτούς τους βαθμούς, να ξέραμε ότι μπορούμε να παλέψουμε μέχρι το τέλος για το πρωτάθλημα. Como isso não foi possível, agora temos que lutar pelo segundo lugar com unhas e dentes. Βέβαια, πλέον αυτό το ξέρουμε, δεν είναι δυνατόν. Οπότε πρέπει να παλέψουμε με νύχια και με δόντια για τη δεύτερη θέση, η οποία για μας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και η οποία εν πωλής κρίνεται στο παιχνίδι της Τετάρτης κόντρα στην ΑΕΚ. Ποιες είναι οι σκέψεις του για το επόμενο παιχνίδι πλέον και έχοντας υπόψη όλα τα προβλήματα, την καταπώνηση και την απουσία και του Καντουρίου, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες. É verdade, mas o meu trabalho é esse. O meu trabalho é arranjar soluções, não arranjar problemas, arranjar soluções, olhar para os recursos que temos e tentar procurar rentabilizá-los ao máximo. E como disse anteriormente, nós com todas as dificuldades que temos tido, gostava muito de ter todo o plantel disponível para poder rodar, para poder escolher. Infelizmente não temos. Vamos ter que ir com estes jogadores, que também têm dado boa resposta. E vai ser uma final para nós. O próximo jogo é uma final. Queremos resolver este segundo lugar. E sabemos que o nosso adversário também pensa da mesma maneira. E como tal, temos que entrar fortes desde o início. Σίγουρα δεν θα είναι εύκολο. Ωστόσο, ο προπονητής είναι εδώ πέρα για να δίνει λύσεις, όχι για να βλέπει μόνο τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Κατά πρώτο λόγο, θα προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε όσο γίνεται καλύτερα τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι έχουν συνεχόμενα παιχνίδια στα πόδια τους και σίγουρα έχουν πάρα πολύ μεγάλη κόπωση. Και από εκεί και πέρα, θα δούμε ποιοι είναι οι διαθέσιμοι ποδοσφαιριστές για αυτό το παιχνίδι και να προσπαθήσουμε να βγάλουμε το καλύτερο δυνατό από αυτούς. Σίγουρα θα προτιμούσαμε να είχαμε στη διάθεσή μας ακόμα περισσότερους ποδοσφαιριστές για να μπορούμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές, εάν αυτό κρινόταν σκόπιμο. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή με αυτούς τους ποδοσφαιριστές έχουν δώσει πάρα πολύ καλές απαντήσεις καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των αγώνων. Σε αυτούς θα στηριχτούμε και στον αγώνα, ο οποίος το ξέρουμε πολύ καλά, θα είναι τελικός. Θέλουμε να τελειώσουμε την υπόθεση στον επόμενο παιχνίδι. Ξέρουμε βέβαια ότι ο αντίπαλος μας έτσι σκέφτεται. Ωστόσο, εμείς από τη δικιά μας πλευρά έχουμε την πεποίθηση και την εμπιστοσύνη ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε.